Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο Kingdom New Lands. Σήμερα συνεχίζουμε στην 7η μέρα του Δέλτα του νησιού. Πανάθεμα και αν θυμάμαι. Έχω καιρό να παίξω. Πάει καιρός τέλος πάντων από το τελευταίο βίντεο που έκανα. Μπορεί να ανέβηκε πρόσφατα, αλλά πάει καιρός. Τέλος πάντων, είχα χρήματα, δεν θυμάμαι καθόλου τι ήθελα να κάνω με αυτά τα χρήματα. Αλλά ξέρω εγώ. Να κάνουμε τύχη. Ξέρεις τι, θα φτιάξουμε τα τύχη, δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι βασικά, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι καθόλου τι έπρεπε να κάνω, τι είχα προγραμματίσει να κάνω, αλλά εντάξει, δεν νομίζω πως θα μου καταστρέψει το παιχνίδι αυτό το πράγμα, οπότε. Λοιπόν, θα αναβαθμίσουμε τύχη, να έχουμε άμυνα, δεν θυμάμαι καν από ποια μεριά φεύγει το πλοίο. Και αν πεις, καλά ρε, δεν θυμάσαι. Τα βίντεο σου δεν τα βλέπεις. Όχι, δεν τα βλέπω τα βίντεο μου. Άντε, χτίζεται πιο γρήγορα. Θα σκάσουν εδώ πέρα βλάκες και δεν τις προλαβαίνουμε. Λοιπόν, επειδή θα αργήσουν να κάνουν και αναβάθμιση στο τείχος, θα χτίσω εδώ πέρα ένα καταπέλτη. Θα το φτιάξουν γρήγορα έτσι κι αλλιώς. Α! Να τι θέλω να κάνω. Το πλοίο πρέπει να φτιάξω, ρε γάμο το. Δεν πειράζει. Την επόμενη μέρα δεν έγινε τίποτα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και το πλοίο προς τα πού είναι. Πού φεύγει. Αχα, προς τα αριστερά. Οκ. Okay. Άρα προς τα αριστερά έχουμε να σπάσουμε κάποια πόρτα. Αλλά προς τα δεξιά έχουμε την άμυνα που θα πρέπει να είναι η κύρια άμυνα. Γιατί από τα δεξιά κινδυνεύουμε. Κανείς άλλος. Κομπλέ. Λοιπόν, από όσο θυμάμαι ο τέραντος μέσα στο δάσος έτρεχε πιο γρήγορα. Οπότε αυτό ήταν εμβολικό για να πηγαίνεις για τα camps, αλλά δεν θυμάμαι που ήταν τα camps. Από δεξιά, βασικά, τέτοια ώρα είναι που έρχονται, κανονικά. Από δεξιά δεν ήρθε κάτι, από αριστερά ήρθε τίποτα. Τίποτα. Μπορεί να είμαστε και μετά από Blood Moon. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Τέλος πάντων, θα βάλω εδώ πέρα γρήγορα γρήγορα. Μπράβο φίλε σε σένα που έφερες λεφτά στο βασιλιά να χτίσει το κάστρο. Το κάστρο. Τι λέω, Παναγία μου. Το πλοίο. Και τώρα προς τα πού πάμε για τους... υπήκοους. Για καινούργιους υπήκοους τέλος πάντων. Υπήκοους τέλος πάντων. Νομίζω δεξιά είναι. Θα πάω και ό,τι γίνει. Αν δεν είναι δεξιά, ζήσε ο λόγος μας. Α, έχω ρημάξει τα πάντα από εδώ, ε. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο, τρέχω. Ναι, εδώ είναι. Α, και τέσσερις, ε. Έχει από εδώ άμεσα με τα πόρταλ. Ή κάτι τέτοιο. Και ανοιχτό κιόλας, δεν μας συμφέρει ιδιαίτερα. Πάμε, φύγουμε. Φάει λίγο.
Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, είμαστε τέταρτο νησί. Οπότε θέλουμε ένα ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό το νησί τώρα εντάξει, είναι. Θα τελειώσει δηλαδή όπου να είναι. Αν όχι σε αυτό, ίσως το επόμενο επεισόδιο θα έχει τελειώσει. Θυμάμαι σίγουρα ότι θέλω στρατό για να έχω να αντιμετωπίσω τα Blood Moons, γιατί από τα αριστερά έχει δύο πόρτες που πρέπει να διαλύσω και αν διαλυθούν αυτά θα έχει Blood Moon αμέσως και δυνατό Blood Moon μάλιστα. Οπότε, μπράβο λεφτά. Οπότε θα πρέπει να έχω στρατό για να αμυνθώ στα Blood Moon και να βάλω και το πλοίο να κάνει sail. Τέλος πάντων, με το που ξημερώσει θα βάλω να φτιάξουν αυτό εδώ πέρα το τείχος και θα πάω από αριστερά να σπάσω κάπου στα δέντρα για να μπορεί το πλοίο να φύγει πιο γρήγορα. Και να δω τι θα κάνω με τον Blood Moon. Εντάξει, να πω την αλήθεια, από εδώ δεν έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη άμυνας. Έχουμε το καταπέλτη, οπότε είμαστε εντάξει. Στα δεξιά δεν μας κάνουν ιδιαίτερες επιδρομές τα τέρατα. Θα κάνω μερικούς builders γιατί θέλουμε να χειρίζονται και αυτό το καταπέλτη. Επίσης, η μάχη μην έχετε τελείωσει τέλος πάντων, οπότε βάλε εδώ πέρα να φτιάχνετε αυτό. Και πάμε να ακολουθήσουμε το αρχικό σχέδιο. Θα πάρω μαζί στο τέλος το σκύλο. Ελάτε να κόψετε και αυτά εδώ. Ελπίζω να προλάβετε. Ναι, καλά το θυμάμαι, τα ελάφια ερωτεύονται με το τάρανδο. Σοβαρά τώρα, θα με ακολουθήσω που πηγαίνω. Πλάκα θα γι' αυτό. Έλα να νερώνει λίγο το δάσος, άντε. Ξεκάθαρα ο άνθρωπος είναι η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Και πόσο μάλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άντε, τι θα γίνει, τελειώνουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Έλα λίγο γρήγορα γιατί νυχτώνει όμως, ε. Ωραία, τώρα πρέπει κάπου να ξοδέψω λεφτά. Γιατί θα έρθουν οι άρτσες και θα δώσουν πολλά, οπότε... Φίλε μου, μπάνκερ! Εσύ θα τα πάρεις. Με τόκο πίσω μετά, ε. Ξέρω και αυτό ήταν ωραίο, δεν μου δώσαν τίποτα άλλο οι archers. Δεν θα μου δώσουν τίποτα άλλο οι archers και θα...
Ας ελπίσουμε αυτοί από τα αριστερά να έχουν δώσει κάτι. Κομπλέ. Συνεχίστε την καλή δουλειά, ξεκληρίζετε πάρα πολύ καλά τα ζώα. Μπράβο σας. Αυτό πως μου είχε ξεφύγει πριν. Τι φάση. Λοιπόν, πάμε τα δεξιά τώρα να πάρουμε λίγο κόσμο. Έτσι για να έχουμε. Θα κάνω αναβάθμιση, θα δώσω στο ναό χρήματα στο, για τους τοξότες, για τους archers, να... Για να πάμε να διαλύσουμε κάποια... Ναι, να πάμε να διαλύσουμε κάποια portals. Ημέρα 10, τέλεια. Και επειδή τους χρειάζομαι γενικότερα να... Λοιπόν, έχω την εντύπωση... Δεν είναι και σίγουρο, αλλά έχω την εντύπωση ότι... Ο Τάναδος κουράζεται πιο δύσκολα μες στο δάσος. Μπορεί και όχι. Αλλά... Τι φαίνεται. Έλα, ξεκουράσου. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, ξέρεις τι, πόσο χάλια να είναι η κατάσταση, δηλαδή... Όσο χάλια και να είναι ο στρατός, όσο λίγο στρατό και να έχω, ένα blood moon τώρα νομίζω με αυτό το στρατό μπορώ να το παλέψω, οπότε... Ας πάμε να σπάσουμε το ένα τέτοιο, το ένα πόρταλ. Εσένα τι, σε βρήκαν έξω? Πάμε, έλα, δυο ομάδες είμαστε. Να προλάβω να πάω στο ναό πριν... Α, δίπλα είμαστε, εντάξει. Ωραία. Για τις επόμενες 3 μέρες οι άρτζες μου θα ρίχνουν πιο δυνατά βέλη, οπότε... Μπορεί να πάρω και για το δεύτερο πόρταλ. Απευθείας. Ξέρεις τι. Κάντε κι εσείς τίποτα, άντε. Αυτός είναι για τους builders. Και κάνει πιο δυνατά τείχη. Μπορεί να είναι και πιο αναβαθμίσμα, δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Σε αυτούς έχω δώσει χρήματα. Έχω δώσει, εντάξει. Άρα οι Έλληνες δεν προλάβουν να γυρίσουν πίσω ή θα τους βρουν στο δρόμο και θα τους διαλύσουν, ξέρω εγώ. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Φαίνεται να γυρνάνε. Έλα, δεν έχουμε και πολλή απόσταση σκέλες από το τέτοιο τώρα. Αλλά να μου πεις, δύο knights με τόσο τοξότες, ξέρω εγώ, και οι τοξότες να είναι και δυνατοί. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο να χάσουν.
Λοιπόν, τώρα τα τείχη όπως βλέπετε βγάζουν κάτι particles. Man. Κάτι particles εκεί κάτω. Που είναι. Και καλά πιο δυνατά. Όχι, δεν θα κάνω άλλους builders, θα κάνω τεξότες. Λογικά τώρα μέρα είναι. Αμάν, δεν είναι μέρα. Μην κουράζεσαι, μην κουράζεσαι. Βρήκες και εσύ ώρα. Ή μπορεί να είναι μέρα και να έρχεται απλά το Red Moon τώρα. Το Blood Moon. Έλα ρε, μάξα τα λίγο, άντε. Έτσι, μπράβο. Δώστε τους λίγο πόνο, έτσι να νιώσουνε. Σκίστε το αυτό πριν πάρει κανένας, άντε. Αμάν. Έλα, μπράβο. Έχεις τίποτα να μας δώσεις εσύ? Εδώ όλα καλά παιδιά, ναι. Πάντα καλά. Πω και μας πιέσει το τελείωμα της μέρας ρε φίλε. Βλακία. Θα προλάβω για να πάρω 2-3 από κάμα από εκεί πέρα. Ξεκουράσου λίγο. Θα ξανατρέξουμε, οπότε ετοιμάσου. Πάμε πίσω γιατί βραδιάζει. Τώρα θα έχει φάση να βγάλει, ξέρω εγώ, Blood Moon δεύτερο και να είναι αυτό το Blood Moon των ημερών, τέλος πάντων. Επειδή το εντάξει, δεν είναι Blood Moon τώρα. Αλλά θα έχει φάση, ξέρω εγώ, να έβγαζε το ένα Blood Moon των ημερών τώρα. Είχα πει ότι θα απενεργοποιούσα το Shift για τα σύγχρονα πλήκτρα. Δεν το έκανα. Και το θυμήθηκα τώρα. Τέλος πάντων, έλεγα ότι θα είχε φάσει, ξέρω εγώ, το προηγούμενο Blood Moon να ήταν επειδή διέλυσα το Portal και να έβγαζε και τώρα ένα Blood Moon επειδή είναι οι μέρες. Δηλαδή, ας πούμε, κάθε κάμποσες μέρες, συγκεκριμένες μέρες. Δεν θυμάμαι πως κανένα συγκεκριμένες. Αλλά τέλος πάντων, κάθε κάμποσες μέρες έχει Blood Moon, οπότε θα είχε πλάκα να ήταν τώρα, ας πούμε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι τους άλλους τους βρήκανε. Γιατί δεν τους είδα να έρχονται, οπότε πρέπει να πάω να τους πάρω. Έλα, μην κουράζεσαι. Νόμιζα ότι ο Τάρανδος δεν κουραζόταν τόσο εύκολα. Ο ένας είναι εδώ. Α, ωραία, πιάσαν και βροχές. Φθινόπωρο λοιπόν. Βασικά το παιχνίδι, από όσο θυμάμαι, από όσο έχω παίξει και έχω συναντήσει, παρουσιάζει κατά κάποιο τρόπο εποχές μέσα. Φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι εντάξει τώρα δεν μπορώ να πω ότι το έχω διακρίνει και ιδιαίτερα, αλλά φαίνεται να παρουσιάζει εποχές. Ας πούμε, αν μείνω τώρα στο νησί εδώ πέρα για πολύ, θα περάσει χιονιάς. Και μιλάμε για μεγάλη χιονιά. Σε φάση ότι δεν βγαίνουν ζώα,
δεν γίνονται καλλιέργειες, τίποτα. Και μπορεί ο χιονιάς αυτό να διαρκέσει και παραπάνω από 20 συνεχόμενες μέρες. Μην πάθουν τα χρήματα. Πάρε σε μερικά χρήματα. Φτιάξε εδώ πέρα μερικούς. Α, γεμάτο είναι. Βραδιάζει. Είναι μέρα τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Πάμε για άλλο ένα πόρταλ, ρε. Σιγά. Τι είναι ένα Bloodmoon ακόμα. Τελευταία μέρα πρέπει να το πετύχαμε αυτό. Α, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο τέτοιο. Βάλτε όλα ένα, δεν πειράζει. Άσου να υπάρχουνε. Αν και δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο όπως το ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι ότι το χρειαζόμαστε και πάρα πολύ, αλλά εντάξει, καλό είναι να έχουν ένα παραπάνω defend ατύχη μας. Α, ωραία. Αρχίζει Blood Moon. Από τον ήχο ακούγεται ότι αρχίζει Blood Moon. Και πάμε εμείς να κάνουμε και δεύτερο. Αυτό λέγεται μαζοχισμός. Και φταίω ξεκάθαρα εγώ γι' αυτό. Ας ελπίσουμε να μην βρούμε ρήπια του κάστρου μετά που θα γυρίσουμε. Βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις. Πολύ κακός που το έκανα αυτό. Θα έχει φάση να μην έχει άλλο κάστρο, ξέρω εγώ. Ναι, άλλο κάστρο, άλλο πόρταλ. Αυτό είναι κλειστό. Ωρε φίλε, απ' την άλλη θα έρθουν όλα. Τέλεια. Ενδέχεται από την άλλη πλευρά να έχουμε χοντρό πρόβλημα. Και να μην είχαμε, τώρα θα έχουμε σίγουρα. Παίζει καθώς θα πηγαίνω να συναντήσω μπροστά μου τέρατα που θα έρχονται. Αν καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω. Και καλά ότι θα έχουν διαλύσει όλο το βασίλειο, θα το έχουν περάσει από τη μία μεριά στην άλλη και θα βγαίνουν εκείνη την ώρα. Ο ήλιος έδεσε και δεν βλέπω να... Το φεγγάρι βασικά έπεσε και δεν βλέπω να ανατέλει η μέρα. Όχι, ανέτειλε η μέρα, εντάξει. Άρα τα τέρατα του Bloodmoon πεθάνανε. Έτσι πάει εδώ. Ωραία, άρα λοιπόν... Νομίζω πως είναι καλή ιδέα να βάλω για sale το πλοίο τώρα. Φάε. Και να πάω να κόψω και κανένα δέντρο από εδώ αριστερά. Για να πάει το πλοίο πιο γρήγορα στο τέλος. Είμαι αισιόδοξος, δεν έχω πάει και είμαι αισιόδοξος απλά ότι δεν θα έχουν διαλυθεί τα πάντα εκεί πίσω. Αν έχουν διαλυθεί είμαι απλά βλάκας που δεν πάω, ξέρω, που δεν έχω πάει τόση ώρα. Τέλος πάντων, εδώ θα βρει μια δυσκολία, θα περάσει όμως, εντάξει. Θα τα καταφέρει, δηλαδή, ελπίζω στο επόμενο βίντεο θα τελειώσουμε το νησί 4. Πάμε τώρα λίγο πίσω να δούμε τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν έξυπνη ιδέα αυτό που έκανα. Να, εδώ στα αριστερά είμαστε καλά παιδιά. Μια χαρά. Hunters then. Πού είναι οι Hunters? Με τα λεφτά μου. Πού είναι οι Hunters?
Α, σηκωθήκαν και πήγαν στο πλοίο, ρε. Όχι ρε φίλε, γιατί έγινε τώρα αυτό? Άσχημα τα νέα. Πήρα τους builders που ήταν στο τέτοιο, στο καταπέλτη. Ευτυχώς τη βγάλανε. Όχι ρε φίλε. Ωραία, έχουμε πρόβλημα επίσημα. Δεν το ήξερα ότι το κάνει αυτό. Ευτυχώς πέθανε. Μιλάμε ότι με ρίμαξε έτσι. Μου ρίξε μια και φύγανε όλα τα λεφτά. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Να πιάνει βράχο και να το πετάει. Α, ωραία, και ξεκινάει και βράδυ τώρα. Τέλεια. Μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Κάνε μας κάτι ακόμα παιχνίδι μαζί. Έλα, μπορείς. Ζόρισε με λίγο ακόμα. Πέτα μου ένα Bloodborne ακόμα έτσι. Για πλάκα. Πω πω ρε φίλε. Μια νύχτα είναι, θα περάσει. Υπομονή. Τώρα το καλό είναι τα αριστερά έχει τελειώσει, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν, από όσο θυμάμαι δεν έχει πορτάλς, οπότε απλά φεύγουμε. Έλα ρε, ήρθατε. Να μου πεις εγώ φταίω που τους έστειλε εκεί πέρα. Μα δεν τους είχα στείλει. Α, ναι, είναι μετά από Bloodborne, δεν έρχονται τέτοιοι. Δεν έρχονται τέρατα. Σωστά. Λοιπόν, φέτα φράγκανε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή να κλείσω το βίντεο. Πρέπει να έχει πάει γύρω στα 26-27 λεπτά, δεν ξέρω πόσο έχει πάει. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας!